Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε. Είναι υπόθεση όλων μας. Μένουμε σπίτι. Μήνυμα στους δημότες της Καλαμάτας απίθυνε ο δήμαρχος της πόλης Θανάση Βασιλόπουλος, αφού τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περιοχή. Αυτή τη δύσκολη περίοδο οφείλουμε όλοι να την αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι δεν έχουμε αποφύγει ακόμα τον κίνδυνο και εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρξουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο, όμορφο και τις 365 ημέρες το χρόνο. Για να το χαιρόμαστε όλοι μαζί, για να είμαστε την επομένη της οικονομικής κρίσης όλοι μαζί, τώρα μένουμε σπίτι. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας εκφράζει την ανησυχία του, αφού όπως και σε άλλες περιοχές, λόγω της βελτίωσης του καιρού, οι πολίτες, χρησιμοποιώντας την αιτιολογία της σωματικής άσκησης, βγήκαν στην παραλία της Καλαμάτας και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σημειώνεται συνωστισμός. Συνδημότητες και συνδημότητες, σας απευθύνω σήμερα μια ακόμα έκκληση να μείνουμε όλοι σπίτι. Τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί αύξηση στους δρόμους της πόλης, παρά τις αυστηρές συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Οφείλουμε όλοι να υπακούσουμε τις οδηγίες. Μην καταστρέψουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Μέχρι σήμερα στην περιοχή μας έχουμε από το νοσοκομείο Καλαμάτας 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται. Την ίδια ώρα να αναφέρουμε ότι ο Δήμας προχωρά σε δωρεά στο νοσοκομείο Καλαμάτας ενός συστήματος ρομποτικής απολίμανσης αξίας 7.000 ευρώ και σε 2.000 περίπου τεμάχια μάσκες αξίας 3.000 ευρώ. Επιπλέον, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας προσέφερε 1.500 τεμάχια μάσκες επαναχρησιμοποιούμενες. Να υπενθυμίσουμε ότι τον επόμενο μήνα, στο τμήμα αποστήρωσης του νοσοκομείου Καλαμάτας, λαμβάνει η χώρα ένα μεγάλο έργο με την προμήθεια ενός συγκροτήματος κεντρικής αποστήρωσης προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.